Τηλεφωνική συνομιλία 2 ώρων είχαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Κινέζο ομόλογό του. Να μην παίζει με τη φωτιά, προειδοποίησε ο Σι Τζιπίνγκ τον Τζο Μπάιντεν στο ζήτημα της Ταϊβάν. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να του απαντά να μην τολμήσει να εισβάλλει στην Ταϊβάν. And then on Taiwan, President Biden underscored that the United States policy has not changed and that the United States strongly opposes unilateral efforts to change the status quo or undermine peace and stability across the Taiwan Strait. Το 2 ώρο τηλεφώνημα των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για κρίση στις σχέσεις Πεκίνου-Ουάσιγκτον με αφορμή πιθανή επίσκεψη στην Ταϊβάν της Νάνση Πελόζη. Σύμφωνα με το NBC, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί εάν η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών θα επισκεφτεί τελικά την Ταϊβάν. I think what we're starting to see is that regardless of whether Speaker Pelosi ultimately decides to go, the White House is going to continue to reinforce both publicly and privately that the trip's goals are very limited and that this trip does not signify any sort of shift in America's one China policy. 严正立场. Η Κίνα θεωρεί ότι η Ταϊβάν είναι μία από τις ιστορικές επαρχίες της που δεν έχει ακόμα καταφέρει να επανενώσει με την υπόλοιπη χώρα. Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές πάντως εκφράζουν ανησυχία ότι το Πεκίνο εξετάζει το σενάριο στρατιωτικής εισβολής στην Ταϊβάν προκειμένου να επιβάλλει τον έλεγχό του.